Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο που έφτιαχνα το μοτέρ από το μηχανάκι του Ορφέα, το Zip του Ορφέα δηλαδή, πάμε να συνεχίσουμε εκεί που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε και ένα απρόοπτο να δούμε, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν παιδιά, έχουμε σημαντικές εξελίξεις για το Zip του Ορφέα. Νομίζω ότι τα βλέπω διπλά όλα. Όχι, πλάκα κάνω. Εντάξει, είναι δύο ίδια κάρτερ. Αυτό είναι το αρχικό που το είχα καθαρίσει και το είχα κάνει και άνοιγμα εδώ για να μπει ο κύλινδρος. Αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα κομμάτι λείπει. Αυτή η ζημιά έγινε επειδή προσπαθούσα να βάλω το συνεμπλοκ το καινούριο. Και η τρύπα εδώ πέρα είχε γίνει ψιλοβάλ γιατί το παλιό το συνεμπλοκ είχε χαλάσει και το κυλινδράκι, βασικά δεν είχε καν λάστιχο το συνεμπλοκ μέσα το παλιό, οπότε είχε ανοίξει, είχε παραμορφώσει το στρογγυλό εδώ πέρα τη φωλιά του συνεμπλοκ και παρόλο που το λίμαρα και πήγα να βάλω το, να πρεσάρω το καινούριο το συνεμπλοκ, κάποια στιγμή εκεί που είχε μπει περίπου το μισό, έκανε ένα crack και έσπασε το κάρτερ και δεν είναι τόσο πολύ το κόστος της ζημιάς, αλλά η δουλειά που είχα ρίξει σε αυτό για να το καθαρίσω, γιατί είδατε τι βρώμα είχε επάνω, και η δουλειά για το άνοιγμα της θηρίδας. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Να ξέρετε ότι δεν πάνε πάντα όλα όπως πρέπει, όπως είναι προγραμματισμένα. Και θέλω να το δείχνω αυτό γιατί ατυχίες πάντα θα συμβαίνουν και πρέπει να τις ξεπερνάμε. Οπότε αυτό που έκανα είναι να βρω ένα μεταχειρισμένο κάρτερ, ίδιο για Zip εννοείται. Αυτό έχει συνεμπλοκ ήδη μέσα, το οποίο είναι σε καλή κατάσταση. Έχω κάτσει ήδη, το έχω καθαρίσει γιατί ήταν και αυτό βρώμικο, το έχω φωτογραφία. Έχω κάτσει ήδη, το έχω καθαρίσει, το έχω ανοίξει όπως έκανα και για αυτό. Και είναι έτοιμο να βάλουμε τα πράγματα επάνω. Πρέπει βέβαια να βάλουμε και το διαφορικό, τα γρανάζια που έχει εδώ, από το παλιό. Από το παλιό κάρτερ, τα έχω εδώ πέρα. Τα έχω καθαρίσει όλα, είναι μια χαρά. Και να πρασάρω και το ρουλεμάν. Οπότε πάμε σιγά σιγά να τα δείξουμε. Είμαι έτοιμος να βάλω τα γρανάζια. Έχω βάλει το μεγάλο του ρουλεμάν του τροχού. Μετά από πάνω μπαίνει μια ασφάλεια σαν αυτή εδώ. Με κλιπάκι έτσι. Μετά μπαίνει η τσιμούχα που κρατάει τη βαλβολίνη μέσα στο διαφορικό. Έχω βάλει την καινούρια και τώρα πάμε να βάλουμε και τα γρανάζια. Έχω βάλει και φλατζόκολα γύρω γύρω για να μην έχουμε καμία διαρροή. Λοιπόν, αρχικά μπαίνει αυτή η ροδέλα, δεν την ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντική. Θα βάλω και λίγο γρασάκι για να μην φύγει από τη θέση της ίσα ίσα, η οποία μπαίνει εδώ. Θα δείτε εδώ έχει και δύο δοντάκια που κάθεται στη θέση της. Λοιπόν, τώρα θα πάρω τον άξονα και το γρανάζι που είναι μαζί και τον περνάω στη θέση του. Θέλει λίγο παίξιμο για να μπει. Μια χαρά. Παίρνω το άλλο το μικρό γραναζάκι. Κοιτάζω πάλι τη ροδέλα να είναι στη θέση της και αυτό το γρανάζακι μπαίνει εδώ. Οπα. Εδώ, μια χαρά. Και μετά βάζω το καπάκι εδώ όπως είναι. Έτσι. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι αν θέλετε να αλλάξετε τη μετάδοση, όπως έχω κάνει εγώ στο δικό μου Zip, αλλάζετε ένα ζευγάρι από αυτά τα γρανάζια. Αυτά τα γρανάζια είναι 4. Αλλάζετε ή 2 από τα 4 ή και τα 4 και αλλάζει η σχέση μετάδοσης, δηλαδή μακραίνει ή κοντένει. Συνήθως στα φτιαγμένα σκουτεράκια τη μακραίνουμε για να βγάζεις χιλιόμετρα. Λοιπόν, και βάζω και το καπάκι. Βάζω σωστά. Έτσι, θέλει λίγο παίξιμο για να μπει το γρανάζακι και ο άξονας.
Τώρα θέλει λίγο να κουμπώσει. Πάω ελαφρά με ένα σφυράκι. Έχει πατήσει και βάζω τις βίδες. Οι βίδες είναι όλες ίδιες, οπότε δεν έχει σημασία που θα τις βάλετε. Και σφίγγω. Επιβεβαιώνω ότι γυρνάει ελεύθερα. Εννοείται. Σφίγγω πρώτα με το χέρι να πατήσει και μετά με ροπόκλειδο όπως έχουμε συνηθίσει. Τα σφίξω στα 9 νιουτόμετρα. Και είμαστε κομπλέ. Τώρα πάμε να βάλουμε τα ρουλεμάν στροφάλου. Θα κάτσω να ζεστάνω με το πιστόλι θερμού αέρα εδώ το σημείο. Τα έχω ξαναδείξει βέβαια πιο παλιά, σε πιο παλιά βίντεο, αλλά θα τα ξαναδείχνω. Κάτσω να ζεστάνω εδώ το σημείο πολύ καλά. Έχω βάλει και τα ρουλεμάν στην κατάψυξη για να παγώσουν ώστε να μπει μία και έξω. Ρουλεμανάκι παγωμένο. Για να δούμε θα μπει. Έτσι ακριβώς πρέπει να μπει το ρουλεμάν. Τσακ, μία και έξω. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε και στο μικρό κάρτερ. Έτοιμο γι' αυτό. Πάμε να βάλουμε και το στρόφαλο τώρα, ο οποίος είναι και αυτός στην κατάψυξη. Και μπήκε. Τώρα θα βάλω φλατζόκολλα γύρω γύρω, εδώ στα σημεία, και θα βάλω και το άλλο κομμάτι του κάρτερ. Όπως είδατε μπήκε η στροφαλομπιέλα, βίδωσα και το δεξί κομμάτι του κάρτερ, αυτές οι βίδες είπαμε με 9 νιουτόμετρα σφιγμένες και τώρα θα πάω να βάλω για αρχή τα μπουζόνια και μετά να ολοκληρώσω κύλινδρο, πιστόνι, κεφαλή, φλάτζες κτλ. Για να μετρήσω το squeeze, πρέπει να είναι 0,6 χιλιοστά το squeeze για να δουλεύει σωστά βάσει των οδηγιών που έχει ο κύλινδρος, αλλά δεν θα το δείξω αναλυτικά, το έχω ξαναδείξει όταν έφτιαχνα το δικό μου το zip. Άμα θέλετε να το δείτε αυτό, κάντε κλικ εδώ πάνω. Οπότε πάμε σιγά σιγά γιατί έχει λίγο δουλίτσα ακόμα. Όπως είδατε μπήκε και ο κύλινδρος, έκατσα και μέτρησα και το squeeze, είναι σωστό. Έβαλα και τις τσιμούχες εδώ του στροφάλου, αυτές που είναι πορτοκαλί, και από εδώ και από την άλλη. Και τώρα θα κάτσω να βάλω όλα τα άλλα τα παρελκόμενα, θα ξεκινήσω πρώτα από τη μεριά πινίο βολάν και μετά από τη μεριά της μετάδοσης. Επίσης έχουν έρθει και κάποια καινούργια πραγματάκια εδώ πέρα. Σήμερα μόλις ήρθανε,
Οπότε πάμε σιγά σιγά να το κλείσουμε το μοτέρ. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα, έχω βάλει σιαγόνες πίσω φρένο, έχω φτιάξει και το μοχλικό εδώ πέρα, έβαλα και το stand και τη μίζα και έχω τελειώσει νομίζω από αυτή τη μεριά. Εννοείται, εντάξει, καπάκι του βεντιλατέρ θα βάλω μετά και εισαγωγή. Απλά τώρα θα βάλω τα πράγματα της μετάδοσης. Ήθελα να δείξω τα καινούργια πράγματα που πήρα εδώ. Αυτό είναι ένα καινούργιο βαριατόρ, γιατί το παλιό που είχε χαλάσει εδώ το πολύ σφινό και ήταν χάλια γενικά, δεν το εμπιστευόμουν να το βάλω πάλι πάνω. Αυτό είναι της Motoforce, είναι οικονομικό σχετικά, θα το δοκιμάσουμε να δούμε αν είναι καλό. Εννοείται καινούργιο σημάντας, μια φτερωτή εδώ πέρα για το βαριατόρ για να ψύχει και μια καινούργια καμπάνα, είναι της Malossi, νομίζω λέγεται, Wing Clutch Bell. Νομίζω έχω και εγώ την ίδια ακριβώς, είναι αρκετά καλή, οπότε θα μπει και αυτή να είμαστε κομπλέ. Και τα άλλα πραγματάκια είναι εδώ πέρα, πάμε να τα βάλουμε τώρα. Πάμε να βάλουμε τώρα τα εξαρτήματα της μετάδοσης, το έχω ξαναδείξει στο δικό μου, αλλά θα το ξαναδείξω σε αυτό. Λοιπόν, για αρχή βάζω αυτό το γρανάζάκι που είναι της αντλίας λαδιού, το περνάω μέσα. Αντλία λαδιού δεν θα βάλουμε όπως βλέπετε, είπαμε με τον Ορφέα να την καταργήσουμε και να κάνουμε μίξ στη βενζίνη. Οπότε απλά βάζω το γρανάζάκι χωρίς σημάντα και τα λοιπά. Εδώ κανονικά θέλει ένα spacer, αλλά δεν έχω το σωστό πάχος, οπότε έχω φτιάξει ένα spacer με ροδέλες ειδικές για διάμετρο στροφάλου, αυτή τη διάμετρο δηλαδή. Οπότε τις πρόχνω και αυτές μέσα για να βάλω μετά το βαριατόρ. Όπως βλέπετε έχει κάτσει το στο πολύσφινο. Τώρα θα ανοίξω τον καινούργιο μάντα εδώ, κοιτάζω αν έχει φορά, δεν έχει, θα τον βάλω να κοιτάζει απ' έξω τα γράμματα. Οπότε τώρα βάζω και αυτό έτσι, τον ανοίγω έτσι και τον περνάω όλο το φύγο κεντρικό και την πίσω τροχαλία μέσα και περνάω και σπρώχνω. Βάζω και το κόμπλερ της μίζας, μίζα θα κρατήσουμε εννοείται, και τώρα θα βάλω και άλλα σπέισεράκια εδώ έξω ώστε να μπει σωστά το πιατάκι αυτό. Αυτό το πιατάκι πρέπει να μπει έτσι ώστε να μην παραπατάει τον ημάντα. Πρέπει να μπει ίσα ίσα ώστε ο ημάντας όταν δουλεύει π.χ. ρελαντί να κατεβαίνει στην πιο χαμηλή θέση που μπορεί στο βαριατόρ, γιατί αν δεν κατεβαίνει τόσο χαμηλά χάνει σχέση μετάδοσης από την εκκίνηση, δηλαδή δεν έχει μικρή σχέση μετάδοσης για να φύγει γρήγορα το μηχανάκι. Οπότε αυτό ίσα που πρέπει να σφίξει τον ημάντα. Γι' αυτό θα βάλω μερικά σπέσεράκια για να κάτσει σωστά. Νομίζω πως κάθεται ok. Μήπως να το βγάλω και το δεύτερο, να βάλω μόνο ένα. Οπα. Γιατί αν κάθεται και πολύ έξω το πιατάκι αυτό θα πατινάρει το μηχανάκι. Οπότε νομίζω ας δοκιμάσουμε με ένα και βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξω και το τη φτερωτή εδώ, που εδώ θα μπει το αυτό εδώ έτσι και πάει και κάθεται έτσι. Βάζω και το παξιμάδι, βιδώνω. Και τώρα θα βάλω και την καμπάνα, τη μαλώση, εδώ, θα την ανοίξω τώρα. Η καμπάνα είναι αυτή που έδειξα και πριν. Τη βάζω και αυτή πάνω. Και βιδώνω. Πάσικο. Και είμαστε κομπλέ. Κάνουμε και ένα τσεκ αν γυρνάει σωστά.
Πολύ ωραία. Είμαστε κομπλέ. Τώρα θα βάλω ριδιέρα, το λαιμό και το καρμπιρατέρ. Η ριδιέρα που είχε το μηχανάκι είναι αυτή. Είναι λίγο αναβαθμισμένη σε σχέση με τη μαμά. Η μαμά είναι έτσι. Δεν ξέρω, αυτό έχει φλατζόκολες και τα λοιπά. Η μαμά είναι έτσι. Αυτή ήταν λίγο πιο μεγάλη. Απλά το πρόβλημά της είναι ότι εδώ αυτό το πέταλο είναι σπασμένο από τη μια μεριά και το θέμα είναι ότι αν δουλεύει και κοπεί και πέσει μέσα στον κινητήρα, 99% θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε προς το παρόν, τουλάχιστον για το στρώσιμο και τα λοιπά, θα βάλω τη μαμά, την εργοστασιακή, η οποία είναι μικρότερη, αλλά θα κάνει δουλειά και με ασφάλεια γιατί κλείνουν και καλά τα πέταλα, ενώ στην προηγούμενη δεν κλείναν καθόλου καλά. Βάλω τη ριντιέρα. Εδώ έχω πάρει ένα λαιμό της Top Performance, λέγεται η μάρκα. Πρώτη φορά τον παίρνω. Είναι 360, δηλαδή έχει το πλακάκι και το κολάρο, το λαστιχένιο, το οποίο το στρίβεις όπου θες και το πιέζεις μέσα και κάθεται. Εμείς θέλουμε να βγαίνει ευθεία το καρμπιρατέρ προς τα πίσω. Φαίνεται πολύ καλή ποιότητα γενικά και το λάστιχό του. Και ήταν οικονομικός, νομίζω είναι γύρω στα 35 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και έχει μέσα και βίδες και κολιές, βιχτήρα τέτοιο. Θα βγάλω τις βίδες του. Περνάω έτσι. Και σφίγγω. Ωραίος ο λαιμός αυτός φαίνεται. Έτσι, έχει και χοντρό πλακάκι για να μην στρεβλώσει με το σφίξιμο. Ωραία. Δεν θέλει πάρα πολύ. Θέλει όσο πρέπει. Τώρα βάζω το κολλιέ. Θέλει λίγο άνοιγμα. Ή δεν ανοίγει άλλο. Α, περνάει μάλλον έτσι. Πω, ωραία έχει κάτσει. Και σφίγγω. Το καρμπιρατέρ εννοείται το έχω καθαρίσει μέσα, ζιγκλεράκια και τα λοιπά, να είναι έτοιμο να πάρει μπρος. Πολύ ωραίο. Όπως είδατε μπήκε και η ρόδα, έβαλα και το φτερό, απλά τώρα δεν το έδειξα στην κάμερα, έστριψα το λαιμό της εισαγωγής λίγο προς τα εκεί γιατί καθόταν πολύ χαμηλά και δεν χώραγε να μπει το φίλτρο αέρα, οπότε τον έστριψα λίγο ώστε να χωρέσει έτσι το φίλτρο αέρα. Εδώ είναι όλο το μοτέρ, δεν έχω βάλει ακόμα το καπάκι, θα ξαναβγάλω το φίλτρο αέρα βέβαια, αλλά το μοτέρ είναι έτοιμο να μπει πάνω στο σασί. Τώρα θα το βάλω κάτω για να βάλω και το σασί επάνω να το βιδώσω και να φτιάξω και τα υπόλοιπα πράγματα. Μπήκε και το μοτέρ επάνω. Τώρα θα κάτσω να βγάλω το δοχείο του λαδιού, αφού θα καταργήσουμε την αντιλία λαδιού. Και μετά θα αλλάξω και το ρουμπινέτο της βενζίνης, να βγάλω αυτό που είναι με υποπίεση και να βάλω ένα ελευθέρας ροής. Το έχω ξαναδείξει σε παλιότερο βίντεο στο δικό μου Jeep. Και θα αρχίσω να συναρμολογώ γενικά πραγματάκια, μίζα, τα καλώδια δηλαδή της μίζας, το πίσω φρένο και όλα τα συναφή,
ώστε να το κάνουμε να πάρει μπρος. Λοιπόν, παιδιά, έκανα πρόοδο, όπως είδατε. Το έχω έτοιμο να πάρει μπροστά. Λοιπόν, έχω βάλει βενζίνη με λάδι, 1:33 η αναλογία βενζίνης λαδιού για το στρώσιμο. Έχω βάλει μπαταρία. Έχω συνδέσει καρμπιρατέρ σωληνάκι βενζίνης. Πολύ ωραίο σωληνάκι εντωμεταξύ. Πρώτη φορά το παίρνω αυτό, είναι χοντρό έτσι. Έχω βάλει ντίζα γκαζιού μέχρι το τιμόνι, αλλά δεν την έχω περάσει σε γκαζιέρα, γιατί όταν θα βάλω τα πλαστικά πρέπει να περάσει μέσα από το πλαστικό του φαναριού εδώ πέρα, οπότε αν το βάλω τώρα στην γκαζιέρα μετά πρέπει να ξανακόψω την ντίζα για να περάσω την ντίζα μέσα από το πλαστικό. Έχω βάλει και τα κάκια, έκανα και ένα ψηλό καθάρισμα, όχι ψηλό, καλό καθάρισμα στη δαγκάνα, στα έμβολα, τα γυάλισα, είναι μια χαρά. Έχω βάλει και καινούργια τα κάκια. Τι άλλο, βάλαμε και εξάτμιση με καινούρια βάση εξάτμιση εδώ πέρα από τη Γιασούνη. Ήθελε βέβαια λίγο λιμάρισμα η κάτω η βίδα, γιατί αυτή η βάση ήταν για άλλη εξάτμιση, αλλά την τέριαξα και βίδωσε μια χαρά, δεν πάει πουθενά. Οπότε έβαλα και εξάτμιση, το ρουμπινέτο το είδατε πριν. Τι άλλο, το καπάκι της μετάδοσης. Έχω συνδέσει και το πίσω φρένο και νομίζω είναι τώρα η ώρα που θα το δοκιμάσω να δω αν θα πάρει μπροστά. Οπότε πάμε να το δούμε. Είμαι έτοιμος να το βάλω μπροστά. Θα του δώσω μερικές μανιβελιές για να κατεβάσει βενζίνη μέσα στο μοτέρ. Γιατί όταν το φτιάχνω βάζω και έξτρα λάδι στα ρουλεμάν, ξέρετε και σε αυτά. Οπότε πρέπει να λίγο να ξεπληθεί αυτό το λάδι. Να περάσει από το χώρο καύσης ώστε να πάει βενζίνη εκεί πέρα για να καταφέρει να πάρει μπρος. Συν της άλλης ότι λιπαίνεται και με τη βενζίνη το μοτέρ. Οπότε δίνω τώρα μερικές μανιβελιές. Πάντως να πω ότι έχει αρκετά καλή συμπίεση προς το παρόν, οπότε αυτό είναι καλό. Λοιπόν. Πιστεύω έχει κατεβάσει βενζίνη τώρα. Ανοίγω το κλειδί. Εννοείται δεν έχω κοντέρ και αυτά, αλλά θα δουλέψει κανονικά. Με μανιβέλα θα προσπάθησω να βάλω. Το καρμπιρατέρ είναι όπως ήταν πριν. Δεν το έχω πειράξει καθόλου στις ρυθμίσεις του. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να το πειράξω τώρα. Οπα. Έχει πολύ καλή συμπίεση. Οπα. Παιδιά, πήρε μπρος σχεδόν αμέσως, έτσι. Να του δώσω λίγο γκάζι. Τέλειο, τέλειο. Το σβήνω, παιδιά, για να μην του μανιάσουμε εδώ μέσα. Θα το βγάλω έξω να το στρώσω. Οι αλουμινένιοι αυτοί οι κυλίνδροι θέλουν να κάνουν νομίζω 4-5 κύκλους λειτουργίας για να στρωθούν καλά. Εντάξει, εννοείται και σιγά σιγά βόλτα. Θα κάτσω τώρα να συμμαζέψω και τα υπόλοιπα πράγματα ώστε να του βάλω και τα πλαστικά. Οπότε θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Στο επόμενο βίντεο με το Zip θα του βάλω τα πλαστικά και θα το δείξω και στον Ορφέα. Ο Ορφέας θα έρθει, δεν έχει δει πώς θα γίνει, ξέρει εννοείται το χρώμα και αυτά, αλλά δεν θα του στείλω φωτογραφία ολοκληρωμένο για να το δείτε την αντίδρασή του όταν θα το δει πρώτη φορά. Εννοείται θα το πλύνω κιόλας, θα είναι στην πένα.
Οπότε κλείνω αυτό το βίντεο εδώ όπως είπα. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, υπάρχουν διαθέσιμα μπλουζάκια και κούπες και καπέλα Beano Tuning. Εννοείται, οποιαδήποτε απορία έχετε από αυτό το βίντεο, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram ή γράψτε καλύτερα κάτω σχόλια εδώ πέρα για να τα βλέπουν και περισσότεροι, να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μην το χάσετε, θα δείτε τρελή μεταμόρφωση, τρελή, αλήθεια. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε και πάντα κράνος, παιδιά, έτσι. Θα λέμε, bye!